Ειρήνη μου γλυκιά. Εδώ θα σου πω ότι ναι, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Τώρα, αν δεν καταφέρεις να απαντήσεις και στις 12, μην φρικάρεις και δεις ότι θα πας σε πρώτη και μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί σε όποια απαντάς σωστά, παίρνεις το ποσό που έχει πίσω της, έτσι. Ωραία. Καλή επιτυχία, Ειρήνη μου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη ερώτηση. Μετράμε 90 δευτερόλεπτα. Τι πρέπει, σύμφωνα με την Ελληνίδα μάνα, να πάρεις πριν βγεις έξω για να μην κρυώσεις? Το μπουφάν σου. Σωστό. Πώς λέγεται η μύγα της Αφρικής που δαγκώνει? Τσετσέ. Σωστό. Τι μέρα πέφτει πάντα του Αγίου Πνεύματος? Δευτέρα. Σωστό. Ποιος γάτος των κινούμενων σχεδίων λατρεύει τα λαζάνια? Τον Γκιτζέρι. Ο Γκάρφιλντ. Ποιος λόφος της Αθήνας έχει τελεφερίκ? Σκουζέ. Λυκαβητός. Το πράσινο χρώμα στη ζωγραφική δημιουργείται με ανάμιξη του κίτρινου και του... Το πράσινο, κίτρινο και... Μπλε. Σωστό. Ποιου θεού του Ολύμπου ήταν σύμβολο η λύρα? Του Δία. Του Απόλλωνα. Τι σημαίνει στη γλώσσα των Ζουλού το όνομα της φυλής τους? Ουρανός. Ποιου γκάνγκστερ η επαγγελματική κάρτα ανέγραφε ως εργασία πολιτής μεταχειρισμένων επίπλων? Δεν το ξέρω. Αλ Καπόνε. Ποια πόλη της Θράκης έχει φάρο στο λιμάνι της? Ποια πόλη της Θράκης έχει φάρο στο λιμάνι της? Αλεξανδρούπολη. Τι θα σπάσω για τα λόγια πούπες σύμφωνα με γνωστό τραγούδι? Πούπες. Σωστό. Πώς είναι πιο γνωστό το αλεξίπτωτο πλαγιάς? Παραπέντε. Απάντησε σωστά σε 5 ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τι ποσά έχει συλλέξει. Για να δούμε το 1. 200, 2, 300 στο σύνολο, 4 και 100, 400, 6 και 200, 600, 11 και 300, 900 ευρώπουλα. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε τι χάσαμε. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Λοιπόν, το χιλιάρικο ήταν στο 5. Ποιος λόφος της Αθήνας είχε τηλεφερή και εκεί είχες ένα χιλιάρικο να απαντούσε στο Λυκαβητό. Λοιπόν, 900 ωραία ευρώπουλα, φίλοι μου, να είσαι πάντα καλά, σου εύχομαι. Εγώ με χαρούμενη που ήρθα και εσύ από κοντά. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου γλυκιά.